Βασίλης, πώς το χειρίστηκες με τον Βασίλη? Ο Βασίλης μου είναι ένας ήρωας. Είναι απίστευτο όρημο μωρό για την ηλικία του, 3χρονο μωρό. Καταλαβαίνει χωρίς βεβαίως να ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό που περνούμε. Βεβαίως στο σπίτι δεν δείχνουμε οτιδήποτε. Είναι μια πολύ φυσιολογική ζωή μας όπως ήταν και πριν. Δεν εξαιρούμε στο μωρό τίποτε. Όλα συνεχίζουν κανονικά. Δεν κλαίμε. Δεν είμαστε στεναχωρημένοι. Ακόμα και τις στιγμές που περνώ δύσκολα, του εξηγούμε ότι είμαι λίγο άρρωστη, θα περάσει. Και με ρωτά κιόλας αν είμαι καλά, αν μου πέρασε. Μια χαρά, Βασίλη. Πολλές αγκαλιές, πάρα πολλές αγκαλιές. Ο Στέλιος. Συγγνώμη. Ο Στέλιος, εντάξει. Οι άντρες ξέρεις έχουν μια ανεξαρτησία πάνω τους. Θα πούμε και την αλήθεια, αλλά εντάξει, ο άντρας μου με στηρίζει, εννοείται. Με στηρίζει πάρα πολύ με το μωρό. Είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν. Εντάξει, οι άντρες το διαχειρίζονται πολύ διαφορετικά. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι διαφορετικό και όταν... Ο Στέλιος είναι και πολύ, συγγνώμη σε διακόπτω, Κωνσταντίνα, είναι και λίγο, δεν εκδηλώνεται και πολύ εύκολα γενικώς σαν άνθρωπος. Κρατά πολλά συναισθήματα μέσα του. Είμαι σίγουρη ότι και αυτός περνά δύσκολα, στεναχωριέται, δεν θέλει να με στεναχωρεί, δεν θέλει να μου το δείχνει. Προσπαθεί και αυτός με τον δικό του τρόπο να κάνει άλλα πράγματα. Θα περάσει, θέλει να αυτός να περάσει, να πούμε στη φυσιολογική μας ζωή. Βεβαίως θα περάσει η Γιώτα μου. Έχει μείνει πολύ λίγος δρόμος. Εννοείται. Πολύ λίγος δρόμος έχει μείνει και είμαστε σίγουροι και με τη ψυχική δύναμη που έχεις και με την αγάπη που εισπράττεις και από τους φίλους σου και από την οικογένειά σου ότι αυτό θα περάσει πολύ πολύ σύντομα και θα είναι έτσι ένα άσχημο όνειρο το οποίο βίωσες στη ζωή σου. Παρόλο που το μιλάμε τώρα. Είναι μια περιπέτεια. Εγώ την ονομάζω μια περιπέτεια. Που σύντομα θα τελειώσει, θα την αφήσω πίσω μου, αλλά να σου πω κάτι, με έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα αυτό που περνώ τώρα, με έχει κάνει και λίγο διαφορετικό άνθρωπο, με έχει αλλάξει και προς το καλό, γίνεται και καλύτερος άνθρωπος μέσα από μια τέτοια εμπειρία, είναι πάρα πολλά που αλλάζουν. Μάλιστα. Γιώτα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε βεβαίως και από κοντά. Όταν θα τελειώσεις και τις θεραπείες σου, θα νιώθεις και ακόμη καλύτερα. Θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Και να δώσω και ένα μήνυμα. Δύναμη, κουράγιο, θετικότητα και πολύ χαμόγελο σε όλο αυτόν τον κόσμο που περνά δύσκολα με αυτήν την ασθένεια. Σ' αγαπάμε πολύ, Γιώτα μου. Και εγώ σας αγαπώ. Φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή, αγάπη μου. Γεια σου. Bye. Μάλιστα.